Θέλω να σας ενημερώσω ότι μόλις έμαθα ότι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου πρέπει να αποχωρήσει από το Survivor για οικογενειακούς του λόγους, οι οποίοι προϋπήρχαν. Υπάρχουν δύο ειδών παίχτες που μπαίνουν μέσα στο παιχνίδι του Survivor. Οι παίχτες με το mentality ότι θα πάω να ζήσω μια πολύ όμορφη ξεχωριστή εμπειρία, πολύ διαφορετική είναι. Και υπάρχουν και οι παίχτες οι οποίοι μπαίνουν και με κάποια προβλήματα, κάποια θέματα τα οποία είναι από πριν δύσκολα. Οι προσωπικοί μου λόγοι θα παραμείνουν κάποιοι λίγο προσωπικοί και δεν θα χρειάζεται να τους πω. Μέσα στο παιχνίδι, οι παίκτες, παρόλο που μπορεί να ξέρεις μερικούς, στο παιχνίδι αλλάζουν. Αρχίζουν και μπαίνουν και αυτοί σε μια διαδικασία reality. Αυτό εμένα με δυσκόλεψε πάρα πολύ. Και δεν ήθελα να αλλοιωθώ. Δηλαδή, αισθανόμουν ότι θα έμπαινα κι εγώ σε έναν κυκαιώνα σκέψεων, τον οποίο θα με αλλοιώνε σαν άνθρωπο. Μου άρχισε να φωνάζω περισσότερο. Άρχισε να μην συγκρατώ τον εαυτό μου και είχα πέσει και ψυχολογικά. Γιατί πιστεύεις ότι είχε αντιδράσει στους ανθρώπους του χώρου η απόφασή σου να πας στο Survivor? Βεβαίως πίστευα ότι θα υπάρχουν αντιδράσεις και είναι και πάρα πολύ λογικό. Μάλιστα από ανθρώπους οι οποίοι είναι καταξιωμένοι του χώρου και πολύ δυνατοί. Υπήρξαν και κάποιες πολύ έντονες αντιδράσεις και καλά κάνανε οι άνθρωποι, γιατί είναι πολύ άσχημο να αφήνεις το θέατρο, είναι πολύ άσχημο να αφήνεις την οποιαδήποτε τέτοια δουλειά. Όπως λένε και οι Ινδιάνοι, για να κρίνεις κάποιον πρέπει να φορέσεις τα παπούτσια του 30 φεγγάρια. Αν ήταν στη θέση μου, πιστεύω 100% και αυτοί ναι, θα λέγανε. Θα ήθελες να επιστρέψεις στην παράσταση που ήσουν πριν, γιατί ο κύριος Μπιμπίλας δήλωσε ότι είναι δύσκολο τώρα. Εννοείται πως θα ήθελα να επιστρέψω, αλλά δεν θα το ήθελα επίσης, γιατί υπάρχει ένας άνθρωπος που έπαιξε το ρόλο μου. Αυτός ο άνθρωπος έχει δουλέψει σκληρά. Βοήθηκαν πόσες παραστάσεις με τα παιδιά. Δεν θα το έκανα αυτό σε αυτόν τον άνθρωπο. Ξαναπήγαινα στην παράσταση να τη δω και να συγκινηθώ και να πω κρίμα που δεν είμαστε μαζί, αλλά χαίρομαι που συνεχίζει. Κέρδισες την ατομική ασυλία και αισθανόμασταν ότι παλεύεις μέχρι τέλους για την παραμονή σου στο Survivor. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ήθελα να ψηφίσω το Βαλάντη στην ατομική μου ασυλία. Κάποια στιγμή γύρισε ο Βαλάντης off camera και γέλασε και μου έκανε ότι ωραία, τώρα που βγήκα να δω ποιο θα ψηφίσει. Και εκείνη τη στιγμή έσπασα. Μέσα μου λύγησα, γιατί δεν ήθελα πραγματικά να ψηφίσω κανέναν άλλον. Και αυτό λίγο με πίεσε πάρα πολύ. Και άρχισε όλο αυτό σιγά σιγά να μετρώει. Θα το πάω με ποιον γνωρίζω λιγότερο ή δεν έχω τη λιγότερη επικοινωνία στην καλύβα. Την Ευρυδίκη με μεγάλη δυσκολία. Το μετάνιωσα. Ακόμα και αν με την Ευρυδίκη δεν μιλάγαμε πολύ στην καλύβα, ακόμα και αν με την Ευρυδίκη δεν είχαμε πολύ επαφή και τα σχετικά, θεωρώ ένας άνθρωπος ότι το προσπαθεί. Ο Γιορίκας δήλωσε ότι η Μυριέλα σου υπέδειξε να ψηφίσει την Ευρυδίκη Παπαδοπούλου. Γιατί πιστεύεις το έκανε αυτό? Όχι, όμως μου είπε να βγάλω άλλον παίκτρια. Δεν θα πω ποιον και τι. Που θεώρησε εκείνη τέλος πάντων ότι ίσως είναι πιο σωστή σκέψη για τα σχετικά. Μου εξήγησε για τους λόγους της. Πιστεύεις ότι ο Γιορίκας επηρεάζεται από τον Βαλάντη? Πάρα πολύ επηρεάζεται από τον Βαλάντη. Έγινε κάτι από μεριά του Βαλάντη που του έδωσε ένα πιάτο φαΐ ενώ δεν είχε φάει εκείνος τις πρώτες ημέρες. Όταν του το έδωσε τόσο δακρύβρεκτα και τόσο ότι πάρτο και θα το στερηθώ. Εμένα μου φάνηκε λίγο υποκριτική, ας πούμε, όλο αυτό, λίγο περίεργο. Πήγες όταν το έγραψες, λάθος το έγραψες. Ναι! Δεν μου μπερδεύτηκα. Αυτό μπερδεύτηκες, αλλά πάλι μπερδεύτηκες και μπερδεύτηκε και τον παίχτη. Τώρα. Όλους τους προηγούμενους στο στάδιο τους έκανα. Όχι, γιατί αλλάξαμε, δεν ανέβησε να πάντα εσύ. Τι λες, μωρέ, όλους τους προηγούμενους στο στάδιο τους έκανα, ρε Βαλάντη. Σταματά μου τη λες συνέχεια. Κάθε 5 λεπτά μου τη λες. Δεν έδωσα τις σωστές οδηγίες και σίγουρα την πέρδεψα την Ευρυδίκη. Το Survivor σαν λέξη είναι μεν εύκολη, μπορεί να την γράψεις και φαίνεται αστείο εκείνη τη στιγμή για τον θεατή. Αλλά αν το δεις από τη δικιά μας οπτική και όντας και εγώ δυσλεκτικός άνθρωπος, μπορεί να μπερδέψεις και λίγο τα R που μπαίνουν. Αλλά είναι και λίγο κερασάκι στην τούρτα, γιατί όταν ένας άνθρωπος συνέχεια τη λέει ασταμάτητα σου φωνάζει, τη λέει, σε μειώνει και τα σχετικά, θα αισθανθείς ακόμα πιο άσχημα και θα μπει σε μεγαλύτερη άμυνα. Σαν άνθρωπος. Οπότε εκείνη τη στιγμή θα φωνάξεις. Και εγώ ξέφυγα πραγματικά από τα όρια μου και δεν είναι η πρώτη φορά που ξέφυγα με τον Βαλάντη. Έχω ξεφύγει μες στο παιχνίδι 15 φορές. Τι άνθρωπος είναι ο Βαλάντης τελικά? Ίσως έπαιξε ένα κομβικό ρόλο στο αν θα μείνω στο παιχνίδι ή όχι. Γιατί με έβγαλε πολλές φορές από τα ρούχα μου,
Με δυσκόλεψε πάρα πολύ στο κομμάτι της συμβίωσης. Βασικά 100% με δυσκόλεψε εκείνος. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ οξύθυμος, επιθετικός πάρα πολύ απέναντί μου και απέναντι σε πάρα πολλούς παίκτες. Πάθαινε κρίσεις, μετά ξαφνικά ηρεμούσε και ήταν το αρνάκι, ο απόλυτος ήρεμος, ο πιο διαλεκτικός άνθρωπος του κόσμου. Άντε λέω από εκεί πέρα! Το εμένα ναι, ρε, είχες... εσένα ρε, που έχεις κόμμενο έξω και χαλαβιάζει εδώ πέρα. Σε σιχάθηκα! Μούδιασα. Ήταν και ο λόγος που νομίζω ότι έκανε ένα κλικ ο εαυτός μου και να είπα απλά θέλω να μιλήσω με την παραγωγή, γιατί πρέπει να φύγω, γιατί δεν είμαι καλά, δεν είμαι όντως καλά. Γιατί ήμουνα οριακός στο να ξεσπάσω απίστευτα άσχημα.